Με ψήφους 2-44 προς 179, η Βουλή των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την τροπολογία που υποστηρίχθηκε από την ΑΝΚΑ με επικεφαλής τον συμπρόεδρο της αρμενικής ομάδος του Κογκρέσου Φρανκ Παλώνε Τζούνιορ, τον γερουσιαστή Κρις Πάπας και τον γερουσιαστή Γκάς Μπιλιράκης, περιορίζοντας την πώληση ή τη μεταβίβαση του κίτ εξυγχρονισμού για τα F-16 ή την πώληση νέων F-16 στην Τουρκία. Ο βουλευτής Παλώνε συγκέντρωσε την υποστήριξη του Κογκρέσου για την τροπολογία κατά τη διάρκεια της συζητήσεως το βράδυ της Τετάρτης. Η πώληση αμερικανικών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία δεν θα δώσει κίνητρο στον Ερντογάν να μετατραπεί ξαφνικά σε καλό σύμμαχο. Το πιθανότερο είναι ότι αυτά τα όπλα θα οδηγήσουν σε περαιτέρω θάνατο και καταστροφή στην περιοχή. Για πάρα πολύ καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν στον Ερντογάν να υπαγορεύει τους όρους του και να κρύβεται πίσω από το καθεστώς της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ. Έχει αποφύγει να αντιμετωπίσει πραγματικές συνέπειες μεγαλύτερες από ένα κτύπημα στην πλάτη για τις κατάφορες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, και είναι καιρός επιτέλους να του διαμηνήσουμε ότι η ανοχή των Ηνωμένων Πολιτείων τελείωσε. Αυτή η τροπολογία θα κάνει ακριβώς αυτό και θα βοηθήσει να αφαιρεθεί η δύναμη από τα επικίνδυνα αυταρχικά χέρια του Ερντογάν, υποστήριξε ο Παλώνε σε μια συγκλονιστική ομιλία. Τα επιχειρήματα του πρώην συμπροέδρου της ομάδος του Κογκρέσου για την Τουρκία, Pete Sessions, αποκαλώντας τον Ερντογάν αξιόπιστο σύμμαχο, επικαλούμενος ζητήματα δικαιοδοσίας της Επιτροπής και αμφισβητώντας εάν η Τουρκία παραβιάζει πραγματικά τον ελληνικό εναέριο χώρο, έπεσαν στο κενό. Μαζί με τους αντιπροσώπους Πάπας, Μπιλιράκης και Παλώνε, ως συγχορηγοί της διακομματικής τροπολογίας είναι οι βουλευτές David Cicilline, Ann Esu, Josh Gottheimer, Raja Krishnamurti, James Langevin, Andy Levin, Ted Liu, Zoe Lofgren, Nicole Maliotakis, Caroline Maloney, Grace Meng, John Sarbanes, Brad Schneider, Brad Sherman, Jackie Spire και Dina Titus. Πρόσωπα στα οποία έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν και σήμερα δικαιωνόμαστε πλήρως. Πρόκειται για μια μεγάλη ελληνική νίκη που επετεύχθη με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς καμία κυβερνητική υποστήριξη, με μοναδικό γνώμονα την αγάπη για την Ελλάδα, τη δημοκρατία, το δίκαιο.